δώσω μια τοποθέτηση 3 λεπτά. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι μετά τα γεγονότα της προηγούμενης Δευτέρας, που σε μια εκδήλωση στην οποία αποκλείστηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιλεκτικά κάποια μέσα, αλλά και πολίτες οι οποίοι επιχείρησαν να έρθουν να δουν τι εννοεί αυτό το περίφημο σχέδιο του κυρίου Παυλή με το μηδενικό κόστος και μηδενικό υπόλοιμα που εδώ και πολλά χρόνια διαλαλεί. Η συμπεριφορά του κυρίου Παυλή ήταν αλήθεια άλλο παράδειγμα. Και όφελε σήμερα να είναι εδώ να ζητήσει ένα συγγνώμη από τους ανθρώπους τους οποίους απέκλεισε. Να πάω στην ουσία της εκδήλωσης όπως την είδα στο διαδίκτυο, γιατί επιλεκτικά κάποια μέσα ήταν εκεί και την παρουσίασα. Μέσα από το site της εταιρείας μάθαμε κι εμείς ότι η Τρίπολη διαθέτει εκπληκτικές παραλίες. Η μία δε είναι σε πλήρη επαφή με ένα φοινικό δάσος. Προφανώς εκεί έχουν πάει και τους φοινικείς. Ο τέταρτος, πέμπτος, δεξιά είναι αυτοί που φύγανε από το Μαλλιαροπούλιο. Κύριε Μπούρο, δεν τους πετάξαμε, τους πήγαμε στην παραλία. Ο Εύρωπος. Τώρα δεν θέλω να φτάσω στο σημείο να πω ότι έφερε κάποιους αστείους τύπους σαν τους κατακαιρούς επενδυτές που έχει παρουσιάσει εδώ στην πόλη μας, αλλά αν μη τι άλλο δείχνει την απόλυτη γελιότητα, και το λέω με τα γνωρίσεως, που χειρίζεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, εκτοξεύοντας ασυναρτησίες δεξιά και αριστερά. Μπείτε στο site της εταιρείας, να σας το δώσω, δεν κάνει να πω το όνομα της εταιρείας, να δείτε ότι αναφέρει ότι το project Tripoli Greece έχει ξεκινήσει, η διαπραγματική συνάντηση έγινε στις 27 Δεκάτου του 2017 και συμφώνησαν με τις τοπικές αρχές για να προχωρήσουν σε μία μέθοδο πειραματική η οποία θα ολοκληρώσει μια παραγωγή πράσινης ενέργειας, υδρογόνου κτλ. Βέβαια έγινε και το εκπληκτικό, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος υπάρχει στην πραγματικότητα ή αν είχε όντως πρόβλημα, δεν υπήρχε ο τεχνικός να παρουσιάσει το project, γιατί είχε διάθεση στο μάθημα από ό,τι έμαθα και την παρουσίασε ο Διεθνός Σύμβουλος της, το παρουσίασε ο Διεθνός Σύμβουλος της εταιρείας. Δεν το ξέρω. Βέβαια, το μηδενικό κόστος, από ό,τι μας είπαν για τη μικρή μονάδα των 20.000 εξυπηρέτηση 20.000 τόνων, η οποία φτάνει, δεν φτάνει για την αντίμουσα της Τρίπολης, μόνο μια λεπτός του μιλούντας είπαν ότι είναι 33 εκατομμύρια. Ασήμαντο κόστος. Αυτό το 33 εκατομμύρια, αν το πολλαπλασιάσετε επί 11-12, που είναι ο πληθυσμός της... Η Τρίπολη είναι το 1/10 ή το 1/10 της Πελοποννήσου, μιλάμε για κοντά στα 400 εκατομμύρια. Σε λίγο θα βγει αυτό το σδίτ, το περίφημο χωρίς τις αλλαγές, πάνω. Έτσι. Και σταματάω εδώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος και να τονίσω ότι τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά και σεβασμός υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, Δημοτικό Συμβούλιο και αλληλεγγύη στους συναδέλφους και τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού δεν διασύρει το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου από εμάς. Τώρα, στα θέματα που ήθελα να θέσω για σήμερα, το ένα θέμα είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος Σμυρνιώτης. Θέλω να στυλιτεύσω εδώ πέρα, το έκανα και με δημόσια δήλωση προχθές, τον επιλεκτικό αποκλεισμό κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Είναι απαράδεκτο σαν γεγονός και για μας δεικνύει το φόβο που διακατέχει τον κύριο Δήμαρχο για τα γεγονότα που τρέχουν όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τώρα, για την ίδια την ουσία της παρουσίασης προχθές, την οποία εμείς, ο κ. Κούλος παρευρέθηκε για να δούμε ακριβώς τι λέει αυτή η εταιρεία, δεν πρόκειται, το έχω ξαναπεί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο τελευταία, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε πάλι σε σχολιασμό ή σε τοποθετήσεις πάνω στις φαντασιώσεις που κάθε φορά έχει ο κ. Δήμαρχος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εμείς θα τοποθετηθούμε μόνο όταν θα έχουμε να δούμε αυτά πράγματα και έργα στον τομέα ή δράση στον τομέα αυτών. Μέχρι σήμερα, για το συγκεκριμένο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, από τον κύριο Δήμαρχο
Το μόνο που έχουμε δει είναι να κάνει τον dealer διαφόρων εταιριών. Πέρυσι είχε φέρει μια εταιρεία από την Αυστρία. Χθες έφερε μια εταιρεία, δεν ξέρω από τη Σουηδία, δεν ξέρω από τον Καναδά, δεν ξέρω από πού είναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι δουλειά του Δημάρχου να μας φέρνει εταιρείες, να μας παρουσιάζει και κυρίως εταιρείες μπορούν άπτοτε και να παρουσιάζουν όποια εταιρεία θέλει να παρουσιάσει οτιδήποτε, αλλά δεν μπορεί αυτό να το υιοθετεί άκρητα ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή ως λύση για ένα σοβαρό, το σοβαρότερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, που είναι αυτό τη διαχείριση των αποδημάτων. Τελειώνω εδώ για το θέμα της διαχείρισης. Εμείς είπα θα τοποθετηθούμε, αν ποτέ, που δεν το πιστεύω, δούμε κάποια συγκεκριμένη δράση από τον κύριο Δήμαρχο όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί όπως είπα και στο προηγούμενο συμβούλιο, τη μόνη δράση που έχουμε δει στα 4,5 χρόνια της θητείας του είναι ο Άγιος Βλάης και τίποτα άλλο. Τώρα, όσον αφορά το Μεγαβούνι, επειδή εδώ πέρα πάει να γίνει, και όχι το, τα έργα στο Μεγαβούνι, που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, έχουμε υπογράψει μία σύμβαση, το είπα και στο προηγούμενο συμβούλιο. Ο εργολάβος έχει πάρει μηχανήματα εκεί πάνω και πολύ φοβάμαι ότι έχουμε αρχίσει ή θα αρχίσουμε να πληρώνουμε και σταλίες όπως λέγονται για τα μηχανήματα που είναι εκεί πάνω. Να σοβαρευτεί η Δημοτική Αρχή. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Να σοβαρευτεί η Δημοτική Αρχή και αν δεν ήταν έτοιμος να εγκατασταθεί ο εργολάβος, να υπήρχε πρωτόκολλο εγκατάστασης, να μας πει γιατί υπέγραψε σύμβαση εδώ και 2 μήνες και τρέχει και ο χρόνος υλοποίησης υποτίθεται του έργου, αλλά και πληρώνουμε ή θα πληρώσουμε για τα μηχανήματα που έχει αράξει εκεί ο εργολάβος.